για όλα τα καθημερινά μας πρέπει, που μας γεμίζουν ενέργεια και ευτυχία. Εγώ, Αλφα Μέγα. Ο Κομνηνός Κουσχέρας λοιπόν είναι σήμερα εδώ κοντά μας. Κομνηνέ μου, ναι, καλώς μας ήρθες, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άκου χειροκρότημα, άκου υπόδοση. Κανονικά. Λοιπόν, τα νέα μας δεν τα έχουμε πει ακόμη. Θα τα πούμε αμέσως σε πολύ πολύ λίγο. Είναι ωραία και καυτά. Θα τα πούμε όμως σε πολύ λίγο και ποιος είναι και ο καλεσμένος μας και τα πάντα. Γιατί δεν τα βρίσκα να μιλήσω σήμερα. Οπότε είπα να έρθω να μιλήσεις εσύ, Κομνηνέ μου. Λοιπόν, όχι, καλά. Συμφωνείς δηλαδή ότι δεν τα έβρισκα να μιλήσω? Δεν ξέρω, εντάξει. Όχι, δεν τα έβρισκες. Λοιπόν, σήμερα θα μας φτιάξεις και καλώς ήρθες στην εκπομπή μας. Ένα υπέροχο σήμερα κοτόπουλο. Θα φτιάξουμε κοτόπουλο με βαλσάμικο θυμάρι. Ωραία. Μέλι, με λαχανικά καραμελωμένα. Τέλεια. Καραμελωμένα, λαχανικά. Και με αυτό το υπέροχο και με αυτό βαλσάμικο. Το βαλσάμικο, ναι. Το Καλαμάτα. Πολύ ωραία. Το οποίο είναι βιολογικό, είναι από σταφίδα κορινθιακή. Είναι πολύ ωραίο, βιολογικό σχεδόν προϊόν. Τέλεια. Ωραία. Και υπέροχο σε γεύση και είναι και χωρίς γλουτένη. Και χωρίς γλουτένη, ναι. Λίγες θερμίδες. Λίγες θερμίδες, 15 μια χαρά. Αγκαλιά. Τέλεια. Και 0% λιπαρά. Για αυτούς. Έτσι. Να δούμε τα υλικά μας μέχρι να ετοιμαστείς εσύ εδώ να βρεις τα χρειαζόμενά σου. Θέλουμε ένα φιλέτο κοτόπουλο, 2 κουταλιές της σούπας μέλι, 60 ml βαλσάμικο ξύδι. Θέλουμε 2 κλωναράκια φρέσκο θυμάρι, αν δεν έχουμε φρέσκο θυμάρι. Μπορούμε να βάλουμε και ξερό, απλά το φρέσκο έχει αναλογία, λίγο ίσα ίσα θέλουμε για να πάρει άρωμα, να πάρει μυρωδιά. Πολύ ωραία. Αλατάκι, πιπεράκι. Αυτό είναι? Αλατάκι, πιπεράκι, ναι. Εντάξει. Αυτό για το κοτόπουλο. Και έχουμε και δεύτερη και κάρτα και τα λαχανικά μας. Ωραία. Θέλουμε μία κόκκινη πιπεριά, μία κίτρινη, ένα ξερό κρεμμύδι, ένα κολοκυθάκι, 50 ml βαλσάμικο ξύδι, σουσάμι και αλάτι, πιπέρι. Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, σε παρακολουθούμε πολύ ωραία. Προσεκτικά. Θα κόψουμε εύκολο πιάτο, μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε σπίτι του. Θα κόψουμε το κοτόπουλο σε φιλετάκια λεπτά. Ωραία. Για να δούμε. Λίγο. Εδώ, ωραία. Ψήνεται και πολύ γρήγορα όσο πιο λεπτό και γρήγορα όσο πιο λεπτό είναι. Και δεν θέλουμε να είναι και χοντρό έτσι κι αλλιώς. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι, τις πιπεριές αυτές τις κόβεις και τις βάζεις σε κατάψυξη για να τις έχουμε κομμένες, ας πούμε? Μπορούμε να τις καταψύξουμε, ναι. Θα μπορούμε να τις πλύνουμε πρώτα, να τις κόψουμε και να τις καταψύξουμε. Ένα λεπτό, ρε παιδιά, ένα λεπτό. Για να είμαστε δίκαιοι και αντικειμενικοί. Όταν πας στο σπίτι και έχεις έναν κοτόπουλο ξεπαγωτό για να το. Γιατί με κοροϊδεύουν. Ναι. Και έχεις έναν κοτόπουλο ξεπαγωτό να το ψήσεις. Αν έχεις και κομμένες και πλημμένες, δεν είναι ένα λαχανικό το οποίο χρησιμοποιείς καθημερινά, όπως τα αγκουράκια της ντομάτας που έχεις μέσα στο σιρτάρι του ψυγείου. Πρέπει να θέλεις να φτιάξεις κάτι, νομίζω, για να έχεις αυτές τις πιπεριές. Όσο πιο φρέσκα είναι τα προϊόντα. Ένα πιπέρι. Επειδή προετοιμάζονται γενικότερα γρήγορα, δεν χρειάζεται να πάρουμε να τα καταψύξουμε, είναι μισό λεπτό υπόθεση όσο να πάρεις να φτιάξεις το κοτόπουλο, οπότε καταλαβαίνεις. Εντάξει, ό,τι πείτε, τον καθένα ό,τι τον βολεύει. Λοιπόν, θα βάλουμε λίγο ελαιόλαδο στο τηγάνι μας. Ωραία, να δούμε και πόσο γρήγορα θα ψηθεί το κοτοπουλάκι μας. Λοιπόν, ωστόσο μπορούμε να κόψουμε τις πιπεριές μας, έχουμε σταθεί λίγο το τηγάνι μας. Δεν βάζουμε τίποτα από τα σποράκια μέσα. Όχι, δεν βάζουμε τα σποράκια. Ναι. Θα τα βγάλουμε, θα τα αφαιρέσουμε και θα αφαιρέσουμε και το άσπρο αυτό εδώ. Ναι, ωραία. Δεν το χρειαζόμαστε. Τα σποράκια, ρε παιδί μου, όσο και να ψηθεί το φαγητό, πάντα αυτά τα νιώθεις έτσι πολύ σκληρά όταν σου φύγει. Και δεν χρειάζεται να τα έχεις μέσα στο φαγητό. Στο να νιώθεις να έχεις την υφή αυτή, δεν χρειάζεται. Ναι. Θα κόψουμε στίκ τις πιπεριές μας. Πολύ ωραία. Κομνηνέ μου, πού σε βρίσκουμε εσένα γενικότερα, πού είσαι αυτό το διάστημα? Εγώ είμαι στο ΝΤΟΤ, στην πύλη Αμοχώστου. Εκεί μαγειρεύω, εκεί εργάζομαι. Ωραία. Τι ζητάμε περισσότερο, πιστεύεις εσύ, εδώ στην Κύπρο, από τα φαγητά μας? Εντάξει, ο κόσμος πλέον έχει αρχίσει στην Κύπρο και ζητάει διάφορα πράγματα. Δηλαδή, έχει φύγει λίγο από αυτό το κρέας συνέχεια, ναι, το οποίο το έχετε πάρα πολύ εδώ. Και γενικότερα ψάχνετε να έχει καινούργιες γεύσεις, να μπορεί να δοκιμάσει καινούργια πράγματα. Mm-hmm. Ωραία. Κόβουμε και το κολοκυθάκι μας. Η εκτέλεση μέσα σε πόσα λεπτά γίνεται για να είναι τελειωμένο το φαγητό μας? Μέσα σε 10 λεπτά είναι έτοιμο. Ωραία. Και το κρεμμύδι μας.
Έχει και τέλειες γεύσεις τώρα εδώ το βαλσάμικο μας που έχουμε. Έχει πολύ ωραίες, έχει και μερόδι. Έχει και μουστάρδα, μέλι, μερόδι. Εδώ, για κάτσε λίγο να τα δω. Μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα έχει με το συγκεκριμένο. Εδώ, μουστάρδα απαλή, μουστάρδα με μέλι, βαλσάμικο σίκο. Έχει τσίλι, έχει αυτό που είναι πορτοκάλι και λεμόνι. Ωραίο. Ρόδι. Τέλειες γεύσεις για τη σαλάτα. Με το ρόδι είναι εκπληκτικό που το έχω δοκιμάσει. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Σταφύλι, βλέπω εδώ. Ωραία. Και το μπάρμπεκιου. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν. Και θα μαγειρέψουμε με όλα σιγά σιγά. Θα βάλουμε το κοτόπουλο μας τώρα. Ωραία. Άρα βάζουμε το κοτοπουλάκι. Για να δω. Μαρία μου, έλα μέσα να σου ευχηθούμε χρόνια πολλά που έχει τα γενέθλιά σου. Έλα μέσα, έλα μέσα. Χρόνια πολλά, Μαρία. Και έχει γενέθλια. Έλα μέσα εδώ η Μαρία που είναι στην καφετέρια μας. Δεν πρόλαβα να σε πάρω πριν βγούμε στον αέρα. Μαρία μου, χρόνια σου πολλά. Όλα τα καλά. Να σου πω, άκουσες στην αρχή που έλεγα ότι δεν μεγαλώνουμε, απλά οριμάζουμε. Και εσύ έτσι είναι. Είσαι και απλά οριμάζεις, δεν είναι? Οριμάζω. Μέσα οριμάζω. Μαρία μου, χρόνια σου πολλά, όλα τα καλά. Ευχαριστούμε. Γεια σου. Λοιπόν, βάλαμε το κοτόπουλο, βάλαμε αλάτι, πιπέρι. Ωραία. Είναι λάθος η εντύπωση ότι όταν βάλεις το αλάτι από την αρχή πάνω στο κρέας ή και άσπρο κόκκινο, το σφίγγει και το κάνει. Δεν, θα σου πω, δεν το σφίγγει. Απλά μερικές φορές το κρέας, αναλόγως το πώς θα το μαγειρέψεις, μπορείς να βάλεις αλάτι πριν ή ότι δεν μπορείς όλες τις Παρασκευές να βάλεις αλάτι από πριν. Πριν, εντάξει. Στα ψητά, ας πούμε, και αυτό που θεωρείται ψητό, μπορείς να βάλεις αλάτι. Από την αρχή. Τέλεια. Λοιπόν. Όσο ψήνεται το κοτοπουλάκι, μπορούμε να βάλουμε τα λαχανικά μας. Mm-hmm. Σε άλλο τηγάνι θα τα κάνουμε. Σε άλλο τηγάνι θα τα κάνουμε. Λίγο λαδάκι, δεν θέλουμε πολύ. Πάμε ψηλή θερμοκρασία εδώ. Ψηλή θερμοκρασία, γιατί και εδώ θέλουμε να κρατήσει τους δομούς στο κοτόπουλο μέσα, να γίνει ζουμερό. Και τα λαχανικά θέλουμε να τα σοτάρουμε γρήγορα, απλά δεν θέλουμε να τα βράσουμε έντονα. Ωραία. Θέλουμε να μείνουν φρέσκα. Εντάξει. Τις πιπεριές μας. Το κολοκύθι. Όταν φάζει δηλαδή σε ψηλή θερμοκρασία το κρέας μένει πιο ζουμερό από μέσα ενώ όταν το πας σιγά σιγά στεγνώνει. Θωρακίζεται απ' έξω. Οπότε μέσα κρατάει όλους τους δομούς. Ωραία. Αν θα το πάμε σιγά σιγά αυτό θα ανοίξουν οι πόρτες και θα βγάλει όλα τα ζουμιά από μέσα. Και θα στεγνώσει. Και θα στεγνώσει. Εντάξει. Τα λαχανικά δεν θέλουν περισσότερο χρόνο από το κοτόπουλο. Όχι. Θα γίνουν και αυτά πάρα πολύ. Τον έχω τρελάνει τον άνθρωπο. Είναι η πρώτη μέρα που ήρθε και τον έχω τρελάνει τις ερωτήσεις. Θα στάρω τις γνώσεις σου. Όχι, τις δικές μου θα στάρω για να δω τι γίνεται. Λοιπόν, τώρα εδώ θα ρίξουμε το βαλσάμικο και το μέλι. Ωραία. Παρακολουθούμε προσεκτικά γιατί είναι και εύκολο φαγητό. Και είμαι σίγουρη ότι θα είναι και πεντανόστιμο. Βαλσάμικο. Ωραιότατα. Το μέλι μας. Αυτά είναι. Τώρα έτσι κρατήσαμε τους ζωμούς του κοτόπουλου μέσα. Θα πάρει απ' έξω, θα τραβήξει για 2-3 λεπτάκια και το βαλσάμικο μέσα και θα είναι έτοιμο. Λοιπόν, εδώ αργεί λίγο. Εντάξει, δεν πειράζει, θα το περιμένουμε λίγο. Λοιπόν, εδώ θα ρίξουμε ακόμα φουμάρι. Όχι με το κλωναράκι, όχι σωστά. Όχι με το κλωναράκι, χωρίς το κλωναράκι. Εντάξει. Θα μπορούσαμε να το βάλουμε και με το κλωναράκι μέσα. Να σου πω, αυτή η μυρωδιά που βγαίνει από το ξύδι. Είναι από το ξύδι, από το βαλσάμι. Είναι, δεν θα υπάρχει μέσα στο φαγητό. Όχι, δεν θα υπάρχει. Θα υπάρχει μια οξύτητα, αλλά επειδή βάλαμε και το μέλι μέσα, αυτό θα ισορροπηθεί. Ωραία. Α, το κόβεις κι άλλο. Θα το κόψουμε λίγο, ναι. Αν βάλουμε ξηρό, αλλάζει καθόλου τη γεύση του? Έχει διαφορετική γεύση. Παραμένει η ουσία του η ίδια, αλλά η γεύση σίγουρα από το φρέσκο είναι πολύ πιο. Πολύ πιο ωραία, Πιο μυρωδάτο, πιο
Εντάξει, μια χαρά. Και γενικότερα, αν μπορούμε να έχουμε φρέσκα προϊόντα, είναι πολύ καλύτερο από τα ξερά ή από τα κατεψυγμένα. Ωραία. Θα ρίξουμε τέλεια. Και το κομμάτι μας μέσα. Τέλειο, φαίνεται εξαιρετικό. Τώρα θα δεις, θα μολύσουν και τα εθέρια, έλα, από εδώ. Από το χυμάρι. Και θα αλλάξει η γεύση του, η μυρωδιά του εντελώς. Τέλειο. Λοιπόν. Μυρίζει τέλεια. Λίγο αλατάκι εδώ, στα λαχανικά μας. Βρε Μιχάλη, είναι, σε βλέπω με την Κάλια και άρχισα να αναρωτιέμαι για το ποια είναι η σχέση σου τελικά. Χριστιανά μου, σήμερα σε κάποια... Εσύ είσαι η σχέση του Μιχάλη. Όχι, όνομα. Όχι, όχι, να μην παρεξηγηθούμε, εννοώ, να μην παρεξηγηθούμε. Αν μας βλέπει και η κοπέλα, Χριστιανά μου, δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Είμαι εδώ, μαγειρεύουμε αυτά, βλέπω το Μιχάλη, χαμογελάει. Γυρνάω, βλέπω την Κάλια, χαμογελάει. Συνεννοούνται κάτι. Λέω, δεν πας και δεν έχουμε καταλάβει τίποτα. Βασικά, προσπαθούσα να βγάλω μια selfie σε κάποια φάση και χασμουρκέτουν ο Μιχάλης που πίσω μου και τράβησα το βίντεο για να μου χασμουρκέτουν. Α, εντάξει, εντάξει. Γι' αυτό, γι' αυτό γίνεται. Λοιπόν, το κοτόπουλο είναι έτοιμο. Θα το βγάλουμε εδώ στην άκρη στο πιάτο. Ωραία. Πάντως το κοτόπουλο φαίνεται εξαιρετικό. Πήρε και ωραίο χρώμα. Δεν το έχω δοκιμάσει, αλλά από τη μυρωδιά και όλα αυτά φαίνεται τέλειο. Θα καταφέρει, όχι, δεν τα έχουμε να το εννοεί να το κάνω αυτό. Το... δεν θέλει να βγουν όλα τα λιχανικά απ' έξω. Μόνο με καμιά σπάτουλα να ανακατέψω εγώ. Εσύ βέβαια δεν τη χρειάζεσαι αυτή. Όχι, δόξα τω Θεώ, εντάξει. Λοιπόν, εδώ θα προσθέσουμε πάλι λίγο βαλσάμικο και ναι, το μέλι μας. Ωραία. Α, και εκεί βαλσάμικο και το μέλι. Και εδώ λίγο βαλσάμικο. Το βαλσάμικο θα βοηθήσει και αυτό να καραμελώσει μαζί με το μέλι. Εντάξει. Θέλουμε πιο λίγο βέβαια. Ναι. Όχι όσο βάλαμε στο κοτόπουλο. Πολύ ωραίο το φαγητό μας σήμερα. Εγώ έβαλα μέλι, μπορούμε να τα καραμελώσουμε και με ζάχαρη. Mm-hmm. Εντάξει, μάχα το μέλι είναι πιο απλά καλό. Το μέλι είναι πιο... πιο υγιεινό. Πιο υγιεινό. Ωραία. Αυτά θέλουν δύο λεπτάκια ακόμα. Βλέπεις, δεν τα σοτάρω πάρα πολύ. Ναι, για να μείνουν. Να... για να κρατήσουν και να τις βιταμίνες τους και να είναι τραγανά. Πολύ ωραία. Και ο καθένας βεβαίως όσο του αρέσει τα ψήνει, όσο έτσι, του αρέσει, δεν είναι. Ναι, φυσικά. Τέλεια. Αλλά καλό είναι να τα κρατάμε όσο πιο φρέσκα γίνεται. Ωραία. Θέλουν δηλαδή άλλα 2-3 λεπτάκια ή θα τα βγάλεις πιο νωρίς. Άλλα 2 λεπτάκια σχεδόν. Θα τα βγάλω τώρα, θα τα βάλω δίπλα στο πιάτο. Πολύ να βάλουμε ωραία. Και τη σαλτσούλα που έχει γίνει από το κοτόπουλο. Α, και αυτό θα το βάλουμε. Και αυτό. Άρα ανακεφαλαιώνουμε, βάλαμε το κοτόπουλο κομμένο όπως το βλέπουμε. Βάλαμε το κοτόπουλο φιλετάκια μέσα στο τηγάνι, το σοτάραμε σε δυνατή φωτιά. Ρίξαμε το βαλσάμικο και το μέλι μας, σαλάτι, πιπέρι, βαλσάμικο, μέλι. Το άφησαμε να ψηθεί. Και στο τέλος το θυμάρι. Το θυμάρι το βάζουμε στο τέλος για να κρατήσει και όλα στέλνουμε μόνο το άρωμα, ναι, δεν θέλουμε να ψηθεί βαριά. Ναι. Η ίδια σχεδόν διαδικασία είναι και για τα λαχανικά. Τα ψιλοκόβουμε, τα σοτάρουμε, βάζουμε λίγο αλατάκι, το μέλι μας και το βαλσάμικο. Πολύ ωραία. Το καλαμάτα. Τέλεια. Το οποίο είναι εξαιρετικό. Λοιπόν. Είναι φοβερό. Καλαμάτα Παπαδημητρίου εδώ και έχει και άλλες πολλές πολλές γεύσεις που θα μαγειρέψουμε, θα τις γνωρίσουμε σιγά σιγά. Τώρα θέλω να δω το σος από το κοτόπουλο τώρα, τι, που ακριβώς θα το βάλεις, πάνω από το κοτόπουλο ή πάνω από τα λαχανικά. Θα το βάλω πάνω στο κοτόπουλο. Θέλουμε να κρατήσουμε τη διαφορά της γεύσης από το κοτόπουλο στα λαχανικά, ναι, να μην τρώμε το ίδιο πράγμα. Ωραία. Ένα κουτάλι με σχόλες. Εδώ. Ωραία. Αυτό τώρα είναι το πιο ωραίο. Αυτό είναι το πιο ωραίο, όντως. Πιο ωραίο αυτό το σος τώρα που έτσι έχει λίγο πήξει κιόλας. Έρχεται από το βαλσάμικο μαζί με το μέλι και δένει. Τέλεια. Πολύ ωραία. Ωραία. Και βάζουμε και δύο λοναράκια θυμάρι από πάνω. Για διακοσμητικό. Για διακοσμητικά, για ομορφιά. Τέλεια. Κομμουνιά μου, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Παίρνω πυρούνια εγώ για τα παιδιά. Παίρνεις τα πυρούνια. Ναι. Τα νέα, πρόβλημα. Ενθουσιασμός για το φαγητό, ενθουσιασμός.
άλλο. Κι άλλο, κι άλλο, δεν έχεις δει τίποτα ακόμη. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο να έχεις και καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ σε ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ.